Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα, 6 Φεβρουαρίου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Έντονη ήταν η αντίδραση των ανθρώπων της εστίασης στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε με επαγγελματίες του κλάδου. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, κ. Γιώργος Καβαθάς, τόνισε ότι τα μέτρα αυτά δεν τους ικανοποιούν και δεν είναι κάτι καινούριο, ενώ έκανε λόγο για παρέες που δεν εκπροσωπούν τον κλάδο σχετικά με τα άτομα που συναντήθηκαν χθες με τον Πρωθυπουργό. Έντονη ήταν η αντίδραση των ανθρώπων της εστίασης στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από συνάντηση που είχε με επαγγελματίες του κλάδου. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, κ. Γιώργος Καβαθάς, τόνισε ότι τα μέτρα αυτά δεν τους ικανοποιούν και δεν είναι κάτι καινούριο, ενώ έκανε λόγο για παρέες που δεν εκπροσωπούν τον κλάδο σχετικά με τα άτομα που συναντήθηκαν χθες με τον Πρωθυπουργό. Ένα πρώτο σχόλιο είναι μια παροιμία που λέγανε στο χωριό μου. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Ποιο είναι το καινούργιο μέτρο? Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός είναι μέτρα τα οποία ισχύουν και τώρα. Είδα ένα δελτίο τύπου που, που έχετε εκδώσει. Οι παρέες δεν εκπροσωπούν τον κλάδο. Και αφού λέτε ότι δεν αγγίζουν την πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου τα μέτρα, αναφέρεστε σε παρέες. Φυσικά είναι παρέα. Όταν υπάρχει θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου μέσα από τις διαδικασίες του νόμου, πώς εκπροσωπούνται οι κλάδοι. Όταν λοιπόν ο κοινωνικός εταίρος της πολιτείας, που λέγεται Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα εδώ και 10 μήνες προς τον κύριο Πρωθυπουργό για συνάντηση μαζί του, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Και σήμερα βλέπω 8 συναδέλφους, οι οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων εκφράζουν τον εαυτό τους, την επιχείρησή τους. Τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα καλύψουμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή ο κύριος Πρωθυπουργός ήθελε να μάθει τα προβλήματα των 8 συναδέλφων ή ήθελε να μάθει τα προβλήματα των 81.000 συναδέλφων? Παράλληλα, ο κύριος Καβαθάς επεσήμανε ότι παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του κλάδου για συνάντηση, ο Πρωθυπουργός δεν τους δέχθηκε και εξήγησε ότι στην Ελλάδα ο διάλογος γίνεται μόνο με τους αρεστούς. Γιατί ο μεγάλος πληγωμένος της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, της περασμένης δεκαετίας και αυτής της κρίσης, είναι ο κοινωνικός διάλογος. Δεν έχουν μάθει στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις να συζητούν με τους κοινωνικούς τους εταίρους. Μάλιστα. Συνομιλούν με τους αρεστούς. Κληθεί να σχολιάσει τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την εστίαση, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Σερών, Σωτήρης Κοτσαμπάς, τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη, ότι η συγκεκριμένη συνάντηση αποτελεί απαξίωση των θεσμών και των συνδικαλιστικών οργάνων της εστίασης, σημειώνοντας ότι τα άτομα που συνάντησε ο κ. Μητσοτάκης δεν εκπροσωπούν καμία ένωση, χαρακτηρίζοντάς τους φίλους του Πρωθυπουργού. Δεν πήραμε μέρος στη συζήτηση. Γιατί? Δεν ξέρω πώς ήταν. Ποια ήταν τα κριτήρια της επιλογής για να καθίσει να συζητήσει ο Πρωθυπουργός με τον κλάδο της εστίασης? Άμε συγκεκριμένο συναντήθηκε? Δεν ήταν τα όργανά σας εκεί? Όχι, φυσικά δεν ήταν υποϊστής. 10 αρεστούς και εγώ θα ήθελα. Αποκλείστηκαν οι ενώσεις? Καλά ρωτάει. Εννοείται ότι αποκλείστηκαν οι ενώσεις. Δεν το γνωρίζαμε. Δεν το γνωρίζαμε αυτό τη συνάντηση. Και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν ήταν κανένας, διότι και τα ονόματα τα βλέπουμε τότε, ούτε ο πρόεδρος, ναι, ούτε ο αντιπρόεδρος. Δεν είμαστε καθόλου μαλωμένοι. Ναι. Καλό είναι να σέβεται η κυβέρνηση τους θεσμούς και να έρχεται σε διάλογο με τους θεσμούς. Παρακαλώ, αυτό το θέμα είναι πατάτα. Με 10 φίλους δεν γίνεται συζήτηση, ούτε βάζει προτάσεις. Ο πρόεδρος πάντως της ΓΕΣΕΒΕ κάλεσε όλους τους συναδέλφους του να δώσουν δυναμικό παρόν στην κινητοποίηση της Τετάρτης με τίτλο «Τα κλειδιά της εστίασης». Η απάντηση λοιπόν την Τετάρτη με την κινητοποίηση «Τα κλειδιά της εστίασης» και βέβαια την παράδοση των κλειδιών στο Μέγαρο Μαξίμου και η συνέχεια έπεται. Πληθαίνουν οι συζητήσεις για το νέο εκλογικό νόμο και τις αλλαγές που θα υπάρξουν σε τοπικό επίπεδο. Μιλώντας στην τηλεόραση Επιλογές, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, εξήγησε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει αυτός που επιλέγει ο κόσμος να μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική του, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Αντιδράσεις όμως προέρχονται από τα τοπικά συμβούλια, αφού σύμφωνα με τον νέο νόμο καταργούνται σε αρκετές περιοχές. Πληθαίνουν οι συζητήσεις για το νέο εκλογικό νόμο και τις αλλαγές που θα υπάρξουν σε τοπικό επίπεδο.
Μιλώντας στη τηλεόραση Επιλογές, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, εξήγησε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού θα πρέπει επιτέλους να λυθεί το θέμα της ακυβερνησίας σε πολλούς δήμους. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά κοινή ομολογία οι περισσότερες από τις παρατάξεις του ΔΣ της ΚΕΔΕ βλέπουν με θετικό μάτι τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο, διότι το μείζον είναι να λυθεί το ζήτημα της ακυβερνησίας, τα προβλήματα που προκάλεσε η ας πούμε απλή αναλογική του προηγούμενου εκλογικού νόμου. Φυσικά δεν είναι όλα τέλεια σε αυτό το νομοσχέδιο, ούτως ή άλλως αφορά και πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο ακόμα δεν έχει τεθεί καν σε διαβούλευση, αλλά σκοπός της Κεντρικής Ένωσης Δήμων είναι εγκαίρος να επισημάνει αυτά τα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Και ως τέτοια είναι αυτά. Ακριβώς, ότι πρώτη παρατήρηση νομίζω κοινή είναι το γεγονός ότι ενώ θα μπορούσαμε πιθανώς να συζητήσουμε για μία μικρή μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων, κάποια δημοτικά συμβούλια είναι πολύ μεγάλα, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, σε βάρος της, αν θέλετε, πολυφωνίας αλλά και της ταχύτητας της λήψης αποφάσεων, η μείωση αυτή όμως σε κάποιες περιπτώσεις είναι υπέρμετρη. Θα πρέπει αυτός που επιλέγει ο κόσμος να μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική του, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος και σχολιάζοντας το νέο εκλογικό νόμο τόνισε ότι έρχεται να εφαρμόσει το αυτονόητο. Όπως είδατε στο πρόσφατο παρελθόν και κυρίως στους δήμους, η κατάσταση η οποία υπήρχε ήταν κατ' εμέ μη λογική. Θα πρέπει αυτός που επιλέγει ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει την πολιτική του. Δεν μπορεί να εκλέγονται κυβερνήσεις με 39%, 40%, 41%, 42%, 43% και κάποιοι να φτάνουν στο 49,5% και να μην έχουν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ή σε άλλα ανάλογα όργανα. Εμείς, σαν Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δεν το αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα λόγω των υψηλών ποσοστών που μας έδιναν και μας δίνουν οι Σεραίοι πολίτες και οι πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσοστό του 43% το να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει το θεωρώ ικανό. Και θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν που δίνουν το προβάδισμα οι πολίτες να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει την πολιτική του. Είναι αυτονόητο. Επίσης, θα πρέπει να καταλάβετε ότι θα πρέπει όλοι να εκπροσωπούνται πραγματικά αναλογικά. Γιατί σκεφτείτε ότι κατά το παρελθόν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών με τα τεράστια ποσοστά είχαμε μόνο 2 Περιφερειακούς Συμβούλους. Με την απλή αναλογική, εμείς, όπως είδατε, άλλοι είχαν προβλήματα και όχι εμείς. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να επικρατήσει η λογική. Εγώ πιστεύω ότι το νομοσχέδιο αυτό κινείται προς τη λογική της επιθυμίας του λαού, αυτών δηλαδή που επιλέγουν τον συνδυασμό και βεβαίως θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι θα πρέπει από χρονικό διάστημα προγενέστερο, δηλαδή από τον Ιούνιο, να υπάρχουν οι συνδυασμοί και να είναι έτοιμοι οι συνδυασμοί και να μην γίνονται οι τελευταίες αυτές, ξέρετε, κάτω από το τραπέζι ή πάνω από το τραπέζι συμφωνίες. Αντιδράσεις όμως προέρχονται από τα τοπικά συμβούλια, αφού σύμφωνα με τον νέο νόμο καταργούνται σε αρκετές περιοχές. Κατάργηση των τοπικών συμβουλίων επίσης είναι ένα θέμα σημαντικό, έτσι. Δεν καταργούνται τα τοπικά συμβούλια. Εκεί υπάρχει νομίζω μια διαφορετική προσέγγιση και μια παραπληροφόρηση. Τα τοπικά συμβούλια συνεχίζουν να παραμένουν όπως ήταν και σήμερα. Το μόνο το οποίο γίνεται είναι ότι το όριο των 300 κατοίκων, από το οποίο και κάτω σήμερα εκλέγουν εκπροσώπους ή πρόεδρους, ανεβαίνει στα 500, κάτι για το οποίο εμείς τουλάχιστον έχουμε και μια διαφορετική άποψη. Θα μπορούσε τέλος πάντων να το δούμε με δεδομένο ότι στην απογραφή του 2021 τα πράγματα για τα χωριά δεν θα είναι ιδιαίτερα ευίωνα. Τα τοπικά συμβούλια παραμένουν, απλά η εκλογή τους συναρτάται και πάλι όπως και το 2014 στα κεντρικά ψηφοδέλτια και όχι σε ξεχωριστή κάλπη. Αυτή η ξεχωριστή κάλπη είναι αυτή που δημιουργεί τη σύγχυση, που δημιουργεί μια παρανόηση ή μια επίπλαστη αίσθηση ότι ξαναδημιουργούνται οι κοινότητες. Προφανώς και οι κοινότητες δεν ξαναδημιουργούνται, έχουν τελειώσει από τον Καλλικράτη και μετά. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κουτάρεως, τον κύριο Μιχάλη Βαφιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κυρία Χαγίδου. Υπάρχει λοιπόν μία δυσαρέσκεια ως προς το νέο εκλογικό νόμο. Εκφράζετε τις αντιρρήσεις σας, υπάρχουν ζυμώσεις, συζητήσεις και στην περιοχή σας. Για πέστε μας λίγο τη δική σας θέση. Αντιρρήσεις έχουμε στο κομμάτι που αφορά στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που αφορά αποκλειστικά και μόνο τις τοπικές κοινότητες και τα τοπικά συμβούλια. Πρέπει στο σημείο αυτό να πω, κύριε Βαφιάδη, ότι τα διόρθωσε ο κύριος Βορύδης. Δηλαδή, το παρακολουθώ και το βλέπω και ο κύριος Παπαστεργίου. Χθες είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, με τον κύριο Κουράκη, και του είπε ότι τελικά του ζήτησε ο κύριος Κουράκης τη διατήρηση του ορίου εκλογής τοπικών συμβουλίων στις κοινότητες με 300 κατοίκους και το δέχθηκε. Ναι, αυτό είναι ευχάριστο για μας, γιατί από σύσταση του ελληνικού κράτους οι κοινότητες αποτελούν
κύτταρα της δημοκρατίας και θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου. Το ζούμε εμείς καθημερινά και εμείς τώρα είμαστε καινούργοι πρόεδροι τοπικής κοινότητας Κουτάριος και είναι πηγές εθελοντισμού, δηλαδή ό,τι πετυχαίνουμε και ό,τι καταφέρνουμε γίνεται στα πλαίσια και μεγάλο μέρος του εθελοντισμού. Γινόμαστε όλοι μία παρέα και προσπαθούμε για το κοινό καλό του τόπου μας. Τα τοπικά συμβούλια δηλαδή στην συνέχεια είναι παρεάκια, να σου το πω έτσι λίγο λαϊκά, ότι είναι παρεάκια για να πετύχουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς ήμασταν αντίθετοι στην κατάργηση της τρίτης κάλπης που λέμε ή τέταρτης αν έχει ευρωεκλογές, που στην ουσία με τον καινούργιο εκλογικό νόμο υποχρεώνει, καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για τα τοπικά συμβούλια και υποχρεώνει τους εκάστοτε τοπικούς συμβούλους να εντάσσουν στα ψηφοδέλτια των υποψηφίων δημάρχων. Με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται σημαντικά ο ρόλος και η ανεξαρτησία των κοινοτήτων και αποτρέπονται οι νέοι άνθρωποι που έχουν διάθεση για να προσφέρουν για τον τόπο τους να ασχοληθούν με τα κοινά. Εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό που είπε και ο κύριος Παπαστελίου που μας είπε στο βίντεο, ναι. Ναι, αυτό είναι ευχάριστο ότι θα το πάρουν πίσω αν προσπαθούμε. Σήμερα εμείς είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Χατζηβασιλείου. Και... Μάλιστα. Ναι. Για πέστε μας λίγο, είχε προγραμματισμένη επίσκεψη ο βουλευτής. Είχε μια προγραμματισμένη. Και θέσατε αυτό το ζήτημα, είδα μια ανάρτησή σας πριν από λίγο. Ναι, έχει μια προγραμματισμένη στη Λαϊκή του Σκουτάριος. Και επί ευκαιρίας αυτό, ενώ είδαμε και κάποια άλλα πραγματάκια, το συζητήσαμε στη συνέχεια για το τι γίνεται με τον εκλογικό νόμο και τι στάσεις θα κρατήσουν οι βουλευτές. Στη συνέχεια θα έχουμε και. Θα ζητήσουμε επόμενες συναντήσεις με όλους τους τοπικούς βουλευτές για να δούμε τι στάση θα κρατήσουν. Στις 28 Ιανουαρίου κατατέθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών στο Υπουργικό Συμβούλιο Εκλογικός Νόμος, όπου θα έρθει περαιτέρω για συζήτηση στη Βουλή. Και έχουμε έρθει σε επαφές με τοπικούς βουλευτές για να δούμε τη στάση τους και πώς θα μας υπερασπιστούν, να το πω και έτσι. Βλέπουμε εδώ εικόνες από την επίσκεψη που είχε ο βουλευτής στην περιοχή σας. Είχε και, βλέπουμε επίσκεψη στο Περιφερειακό Ιατρείο. Ναι. Το Περιφερειακό Ιατρείο πρέπει να πω ότι ήταν μια προσπάθεια αναστήλωσης, στην οποία συνέβαλαν και ο Δήμαρχος Σερών, κύριος Χρυσάφης Αλέξανδρος. Ναι, ναι. Το κόλλησα, συγγνώμη. Και η τοπική αντιδήμαρχη, ο κύριος Καδής και ο κύριος Καρακουλίδης Παναγιώτης, όπου αναστηλώσαμε κυριολεκτικά το Ιατρείο Σκουτάριος, ήταν σε άθλια κατάσταση και προσπαθούμε τώρα να βρούμε τρόπο, ενώ ξέρουμε ότι θα στελεχωθεί με καινούριο ιατρικό προσωπικό, περιμένουμε να έρθει ο καινούριος ιατρός για να εξυπηρετήσει τους πολίτες της δημοτικής κοινότητας Σκουτάριος και να λειτουργήσει σαν εμβουλιαστικό κέντρο, περαιτέρω. Είδαμε και στο παλιό κτίριο της Αγροφυλακής ότι βρέθηκε ο κ. Χατζηβασιλείου, όπου θα στεγαστεί το πολιτιστικό κέντρο. Ναι, αυτό είναι κατόπιν ενεργειών του κ. Χατζηβασιλείου. Το παραχωρήθηκε το κτίριο της πρώην Αγροφυλακής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκουτάριος, με σκοπό να δημιουργηθεί κάποιο λαογραφικό μουσείο και έχουμε ένα τέτοιο σκοπό να δημιουργήσουμε στην περιοχή μας. Μάλιστα. Ναι. Οπότε σας άκουσε λοιπόν το ο βουλευτής μας και είναι... θέσατε εκεί το ζήτημα. Να ρωτήσω, θα κάνετε κάτι πιο οργανωμένο, έτσι, όλοι μαζί σήμερα ως συγκεκριμένα είχαμε μία πρόσκληση από τον πρόεδρο του Προβατά στον πρώην δημαρχείο Προβατά. Άρα είναι κάτι που το συζητάτε, το έχει ξεκινήσουν κάποιες εργασίες. Εμείς από την πλευρά μας, σαν πρώην Δήμος Σκουτάριος, που αφορά 9 χωριά που είχαμε, 9 χωριά του πρώην Δήμου Σκουτάριος. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα έχουμε κανονίσει να βρεθούμε και να συζητήσουμε διεξοδικά για το θέμα αυτό που μας αφορά για τις κοινότητες και να δούμε, θα βγάλουμε ένα πόρισμα, ένα ψήφισμα και θα το παραδώσουμε στον Δήμαρχο. Αλλά βλέπω ότι οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν και τρέχουν πιο μπροστά από εμάς. Νομίζω ότι θα μαζευτεί το θέμα και δεν θα βρούμε σε αυτή τη διαδικασία στην ουσία να έρθουμε σε ρήξη με τους πιο πάνω από εμάς. Μάλιστα. Φαίνεται ότι παρακολουθείτε το θέμα και εμείς μαζί σας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Βαθιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να φύγουμε από το θέμα αυτό. Να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την επίσκεψη του κυρίου Παπά εδώ στις Σέρρες πριν από λίγες μέρες. Σκληρή κριτική λοιπόν στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση για τα πανεπιστήμια, καθώς και την ασφάλεια στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, άσκησε από τις Σέρρες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για αυταρχική διολίσθηση και ανατριχιαστική ρύθμιση, καθώς το νομοσχέδιο δεν είναι προϊόν διαλόγου, ενώ χαρακτήρισε μεγάλου μεγέθους ανοησία την τοποθέτηση των αστυνομικών στα πανεπιστήμια. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση για τα πανεπιστήμια, καθώς και την ασφάλεια στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, άσκησε από τις Σέρρες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για αυταρχική διολίσθηση και ανατριχιαστική ρύθμιση, καθώς το νομοσχέδιο δεν είναι προϊόν διαλόγου, ενώ χαρακτήρισε μεγάλου μεγέθους ανοησία την τοποθέτηση των αστυνομικών στα πανεπιστήμια. Εδώ πέρα έχουμε μια διολίσθηση, μην πω κατολίσθηση. Αυταρχική. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι απολύτως αχρίαστο, δεν έχει καμία μορφή επίγοντος, δεν είναι προϊόν διαλόγου. Η κυβέρνηση κατάφερε να απομονωθεί όχι μόνο από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αλλά από και την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και από την Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Δηλαδή, όλη η οργανωμένη κοινωνία αυτή τη στιγμή βρίσκεται απέναντι σε μια ανατριχιαστική ρύθμιση για τα πανεπιστήμια μας. Η πανεπιστημιακή κοινότητα σε όλα τα επίπεδα αντιδρά και νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει ήδη καταρρεύσει στη συνείδηση του λαού. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εφαρμοσμένη πολιτική. Πρόκειται περί μεγάλου μεγέθους ανοησίας. Αν νομίζει κανείς ότι θα πάρει ανθρώπους οι οποίοι μόλις μπήκαν στα σώματα ασφαλείας και τους βάλει στα πανεπιστήμια και αυτό θα είναι κάποια αποτελεσματική φύλαξη. Έχουν δώσει πάρα πολύ σαφείς απαντήσεις και οι πανεπιστημιακοί και νομίζω ότι θα κάνει τεράστιο λάθος η κυβέρνηση αν νομίζει ότι οι αστυνομικοί και οι πανεπιστημιακοί είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται από ελαττήρια απλώς αντιπολιτευτικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν το κοινό καλό, υπηρετούν την ασφάλεια των πολιτών από τη μία, αλλά και την επιστήμη από την άλλη και νομίζω κατέθεσαν τις απόψεις τους με πάρα πολύ σαφή τρόπο και με τρόπο που θα σας έλεγα τελειώνει και με κοφαντικό τρόπο έναν διάλογο και το ζυγίζει το βάρος των επιχειρημάτων της κάθε πλευράς. Τις συνέπειες του νομοσχεδίου για τον νομό Σερών σχολίασε και ο βουλευτής Λευθέρης Αβραμάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μείωση των φοιτητών στις Σέρρες που αναμένεται να φτάσει μέχρι και το 50%. Σχέση με τον νομό, στο παρόν νομοσχέδιο, χθες ανέβασε ένα δελτίο τύπου αναλυτικό που αφορά τις συνέπειες του νομοσχεδίου στο νομό Σερών. Όσον αφορά τα 5 από τα 7 τμήματα, στην οποία βάση της εικόνας που έχουμε και των στοιχείων μπροστά μας, επίκειται μια μεγάλη μείωση των νεοεισερχομένων εισακτέων στις σχολές αυτές που αφορούν τα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και δι' τμήματων των Σερών, με αποτέλεσμα να έχει ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα η τοπική οικονομία και η τοπική κοινωνία. Μιλάμε αν υλοποιηθούν για μια μείωση που μπορεί να φτάσει στο 40-50% σε αυτές τις σχολές. Ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την οικονομική δραστηριότητα της πόλης και του νομού. Ο κύριος Νίκος Παπάς, με αφορμή την επίσκεψή του στις Σέρρες και στις πληγήσεις περιοχές από τις πλημμύρες, ρωτήθηκε από την τηλεόραση επιλογές για το θέμα Καλογρίτσα και είπε ότι θα απαντήσει και η συζήτηση θα είναι ενδιαφέρουσα. Και ένα θέμα το οποίο αναμοχλεύεται και ξαναέρχεται στην επικαιρότητα για τον κύριο Καλογρίτσα. Τι απαντάτε, γιατί. Θα τα πούμε αυτά όλα. Θα έχουμε όλο τον καιρό. Μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε καιρό να τα πούμε. Δεν θα τα πω εδώ. Θα μιλήσουμε αναλυτικά. Ναι. Αυτά τα έχουν πει εδώ και ένα χρόνο. Όπως και να το κάνεις, νομίζω ότι έχει αρχίσει και καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα τι συμβαίνει εκεί. Αλλά να μην ανησυχείτε ούτε εσείς, ούτε οι συναδελφοί σας στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί την πόλη. Πρόκειται για τρεις ταχυδρόμους, οι οποίοι καλύπτουν όλη την πόλη των Σερών, με αποτέλεσμα να αργούν να φτάσουν στους ιδιοκτήτες τόσο η αλληλογραφία όσο και οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Το θέμα αυτό που έχει προκύψει θα το συζητήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μόκα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των υπαλλήλων ΕΛΤΑ στις Σέρρες. Χαίρετε κύριε Μόκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για πέστε μου λίγο, είναι ισχύει αυτό.
δεν έρχονται εγκαίρως οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, αργούν να φτάσουν, γιατί είναι λίγοι υπάλληλοι. Γιατί έφτασε στα αυτιά μας πολλές καταγγελίες από συνδημότες μας, σεραίους. Πέστε μας λίγο, τι ισχύει, παρακαλώ. Εδώ και μία εβδομάδα έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα του ΕΛΤΑ, το οποίο, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην πόλη των Σερών, αυτό συμβαίνει πανελλαδικώς, αλλά μια που μιλάμε τώρα και μας ενδιαφέρει εμάς η πόλη μας, εδώ και μία εβδομάδα έχουν μείνει τρεις ταχυδρόμοι σε ολόκληρη την πόλη των Σερών. Ισχύει, δηλαδή έχουμε μόνο τρεις ανθρώπους να εξυπηρετούν την ελαιογραφία όλης της πόλης. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πώς φτάσαμε εκεί, γιατί συμβαίνει αυτό? Τι να σας πω, αρκεί να σας πω ότι προτού, όχι πολλά χρόνια, προτού 5 ή 6 χρόνια, ήμασταν 16 διανομής μέσης αίρες. Αλλά λόγω συνταξιοδότησης, γιατί και το προσωπικό του ΕΛΤΑ είναι γερασμένο, είναι πάνω από 54 χρονών ο μέσος όρος, βγαίνανε συνάδελφοι στη συνταξία και δεν υπήρχε αντικατάσταση. Και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο μέσα σε 5 χρόνια, από 16 να μείνουμε 8 και τώρα αποφάσισε η διοίκηση ότι θα πρέπει να μείνουμε τρεις μέσα στην πόλη της Σερών. Μία πόλη η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας. Δύο λεπτά. Η απόφαση αυτή έρχεται από την κεντρική διοίκηση, μας λέτε? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Έρχεται από την κεντρική διοίκηση. Είναι ένα πρόγραμμα του ΕΛΤΑ, όπως είναι και η εφελουσία μαζί. Βγάζει η εφελουσία 2.000 συναδέλφους. Mm-hmm. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οι συνάδελφοι πιάνουν, τι να σας πω τώρα, όπως βλέπετε, άμα πιάσετε ένα συνάδελφο ανατολικά, ένα δυτικά και ένα βόρεια και νότια. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και δεν είναι μόνο οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Τώρα η τοπική εφημερίδα. Τοπική εφημερίδα. Να έρχεται Δευτέρα και να την παίρνει ο πελάτης Τετάρτη. Γίνεται αυτό εδώ. Γίνεται απαξίωση του ταχυδρομείου. Όταν άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες που προσφέρουν κάποιοι άλλοι έχουν μέσα στην πόλη 12 άτομα να μοιράζουν. Από για τις κούρες, και δεν θα πω συγκεκριμένα ποιες είναι αυτές. 12 άτομα μέσα που ο όγκος τους είναι πολύ λιγότερος από τους δικούς μας. Δεν υπάρχει όμως μια προτεραιότητα σε κάποια έτσι έγγραφα. Για παράδειγμα τώρα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, αν λήξουν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, το χαρτί που έχει έρθει λέει χ συν 3. Δηλαδή? Δηλαδή θα πρέπει... Σε τρεις μέρες έχεις κάποιο επίγον γράμμα, έχεις κάτι το οποίο το περιμένεις, έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που θα το στείλεις με την απλή αερογραφία του ΕΛΤΑ, θα το πάρεις τουλάχιστον, όχι, μετά από τρεις μέρες, γιατί αν το βάλετε αναβδομάδα, θα δείτε ότι κάποια στιγμή δεν θα πάρεις την εφημερίδα, όπως σου παράδειγμα, να μην πω τη ΔΕΗ σου ή οτιδήποτε άλλο, θα την πάρεις μετά από τρεις μέρες. Μιλάμε για μέσα στην πόλη τώρα. Για μέσα στην πόλη μιλάμε. Μα φανταστείτε τώρα. Για την περιφέρεια να μην το συζητήσουμε. Για την περιφέρεια τι να σας πω. Η περιφέρεια πάει και αυτή από το κακό στο χειρότερο. Και η περιφέρεια πάει από το κακό. Όπου υπάρχει ταχυδρομείο, δηλαδή τα απαξιώνουν τελείως. Όταν λέμε τελείως. Δεν υπάρχει. Συνάδελφοι έχουν απειβδίσει όλοι. Προλαβαίνουν τρεις άνθρωποι να καλύψουν μέσα σε μία μέρα τις ανάγκες της πόλης? Όχι. Αυτό δεν γίνεται με τίποτε. Και όταν κάναμε κάποιο έγγραφο προς την υπηρεσία, μας είπε ότι θα περιμένετε, θα το δουλέψουμε και θα το δούμε. Ναι, αλλά οι ανάγκες είναι πολλές. Είχε χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πόσο θα περιμένετε? Όχι, δεν έχει. Πρώτα λέει θα το δούμε και ξεκινάνε από το ωμέγα για να πάνε στο άλφα. Για να καταλάβουμε λίγο, δηλαδή ήσασταν 16, μείνατε 8 και τώρα λέτε ότι από τη Δευτέρα, από αυτή τη Δευτέρα, είστε τρεις. Από την προηγούμενη Δευτέρα. Είστε τρεις. Είμαστε τρεις. Δηλαδή, πού πήγανε αυτοί οι υπόλοιποι, τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι? Οι υπόλοιποι τι γίνανε. Είναι αυτό το πρόγραμμα της εφελουσίας, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που έχει βγάλει ο ΕΛΤΑ και λέει ότι αφήνω τρεις ταχυδρόμους, παράδειγμα, στις αίρες, έτσι. Λοιπόν, οι άλλοι είναι περισσευούμενοι. Με το σχέδιο της εφελουσίας ή θα βγουν στην εφελουσία, ή θα τους μεταθέσει κάπου αλλού, ή θα τους μετατάξει κάπου αλλού. Συγκεκριμένα για τις αίρες, τι έγιναν αυτοί που περίσευαν σε εισαγωγικά? Λοιπόν, αυτοί που να σας πω συγκεκριμένα, ο ένας είναι η Γρήτα, ο άλλος ο συνάδελφος πήγε στην Ηράκλεια και δεν έμεινε τίποτα άλλο. Και προσπαθούμε τώρα ο ένας τον άλλον να βοηθήσει, να δείξουμε τα κομμάτια για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Δουλεύετε περισσότερες ώρες για να καλύψετε τον τομέα σας, κύριε Μόκα? Αυτό δεν μπορώ να το πω.
Έτσι, δεν μπορώ να το πω. Αρκεί να σας πω ότι άμα θα έρθείτε στο ταχυδρομείο είναι ανοιχτό από τις 6 μέχρι τις 3.30 τουλάχιστον. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι τρέχουν όλη μέρα. Όλη μέρα στην κυριολεξία. Και εμείς θα πρέπει κάποια στιγμή να γυρίσουμε μέσα, να παραδώσουμε τα συστημένα μας, να παραδώσουμε τις επιταγές μας, για να μπορέσουν και οι άλλοι συνάδελφοι που είναι μέσα να κλείσουν και αυτοί και κάποια στιγμή θα πρέπει να πάνε όλοι σπίτια τους. Δηλαδή, εγώ αν θα βγω από τις 7 το πρωί, που δεν μπορώ να βγω 7 το πρωί, μέχρι 3 το μεσημέρι, ο συνάδελφος που είναι μέσα θα πρέπει μετά να φύγει στις 5. Καταλάβατε τι εννοώ. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι μία αλυσίδα. Αλυσίδα, ακριβώς. Και τώρα τι γίνεται, πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα? Δεν υπάρχει κάποιο είδος διαμαρτυρία από τους, δεν έρχονται παράπονα από τους συνδημότες, εσείς οι ίδιοι. Πώς θα κινηθείτε παράπονα, από εδώ και πέρα? Τα παράπονα των πελατών μπορώ να πω ότι είναι καθημερινά, γιατί ο κόσμος... Τι λέει ο κόσμος? Προηγικά. Ο κόσμος λέει ότι δεν εξυπηρετούμαστε. Και όταν όμως έρθει μέσα στο ταχυδρομείο και βλέπει να γίνεται όλος αυτός ο χαμός, καταλαβαίνει και... Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η κορυφή του παγόβου. Γιατί έχουμε όλοι οι ταχυδρόμοι έχουν προσωπική επαφή με τους πελάτες τους. Και ξέρουν τι γίνεται. Αλλά κάποια στιγμή ο κόσμος θα γανακτήσει. Και σας λέω, ήδη κάναμε χαρτί προς την υπηρεσία και μας λέει, θα μας κάνετε τις προτάσεις σας. Προσέξτε να δείτε. Αφού πρώτα θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, θα μας κάνετε τις προτάσεις σας, θα το δούμε και θα ξεκινήσουμε. Τι θα ξεκινήσουμε τώρα, δηλαδή? Ναι, όταν δούμε θα ξεκινήσουμε. Τις τελέφωση. Όχι, θα πρέπει να ξεκινήσουν γιατί αυτή η δουλειά με τους τομείς που αφήνει τρεις ταχυδρόμους δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει κάποια διαδικασία. Θα πρέπει να γίνει καταμέτρηση της αερογραφίας, να δούμε τι αερογραφία έχει η συγκεκριμένη μονάδα. Έτσι. Θα πρέπει να γίνει χαρτογράφηση των κομματιών. Να σας πω ότι το κομμάτι ενός συναδέλφου ήταν 32 χιλιόμετρα μέσα στις αίρες. Αυτή τη στιγμή θα πάει πάνω από 70. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε μία μέρα. Όταν έχει να κάνει τώρα μέσα στις αίρες, δεν σου λέω 70, 35 χιλιόμετρα μέσα στις αίρες γίνονται. Έστω με το μηχανάκι. Άρα εκ των πραγμάτων, εφόσον δεν γίνεται, κάνετε επιλογή και αφήνετε κάποιες περιοχές. Έτσι, γι' αυτό έχουμε και τις καθυστερήσεις. Έτσι εξηγείται. Από τη στιγμή που δεν προλαβαίνεις, δηλαδή ξεκινάς 8 η ώρα, πας μέχρι τις 1 η ώρα, θα πρέπει να γυρίζεις μέσα, παράδειγμα. Έτσι. Την άλλη μέρα από εκεί που σταμάτησες, από εκεί θα ξεκινήσεις να πας παραπέρα. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μετά από 10-15 μέρες. Και τι γίνεται τώρα στην περιφέρεια, γιατί μας είπατε ότι και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάμε για κλείσιμο, δηλαδή. Πώς το βλέπετε, ποια είναι η αίσθηση που έχετε? Θα έχουμε ένα κεντρικό, θα καταργηθούν τα γύρω? Τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στο πρόγραμμα είναι να κλείσουν πάρα πολλά, και το εννοώ πάρα πολλά, γραφεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δηλαδή. Σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δηλαδή. Τα γραφεία τα οποία είναι λίγο μακριά. Δεν θα πω. Μπορείτε να καταλάβετε και μόνοι σας, ας πούμε. Από το κέντρο. Πώς έκανε η Εθνική Τράπεζα? Πώς έκανε η Πειραιώς? Με καταλάβατε τι εννοώ? Mm-hmm. Εδώ δηλαδή σε τοπικό επίπεδο τι σχεδιάζεται να γίνει? Δεν ξέρω. Τώρα δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς, αλλά σίγουρα δύο γραφεία θα κλείσουν. Σίγουρα. Δύο γραφεία των Σερών περιφερειακά. Ναι, σίγουρα δύο, να μην πω παραπάνω. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τώρα. Αυτά είναι δυσάρεστα νέα που μας λέτε, κύριε Μόκα. Σίγουρα είναι δυσάρεστα. Κοιτάξτε, πάνε να απαξιώσουν το ταχυδρομείο. Να το απαξιώσουν στην κυριολεξία. Γιατί από τη στιγμή που ένας πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος, θα φύγει. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Για να δούμε, θα παρακολουθήσουμε το θέμα και εμείς μαζί σας με αγωνία και θα δούμε τι μελιγενέστε. Γιατί είναι κάτι που απασχολεί όλους μας. Σίγουρα απασχολεί. Και ειδικά στις μικρές κοινωνίες τα οποία δίνουν ζωή, τα ταχυδρομεία δίνουν ζωή. Παραδείγματος χάρη να σας πω τώρα, να μιλήσω και συγκεκριμένα. Ναι. Στην Ροδόν Πολυπορόγια δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά δεν υπάρχει τράπεζα. Δεν υπάρχει τράπεζα. Υπάρχει μόνο ένα ταχυδρομείο στα Πορόγια, έτσι, το οποίο κάνει και τραπεζικές συναλλαγές, πηγαίνει ο κόσμος πληρώνει εκεί. Και να μην πω κι άλλα. Γιατί, και το πιο κοντινό μετά είναι πού? Σιδηρόκαστρο. Δηλαδή βάζετε Πορόγια Σιδηρόκαστρο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή να θέλεις να κάνεις κάτι και να μην μπορείς. Να θέλεις να κάνεις ανάλυση. Είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα που... Μεγάλο, άλλο ένα πρόβλημα που ανακύπτει. Και μάλιστα σε μια περίοδο δύσκολη, καθώς διανύουμε την περίοδο της πανδημίας. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Το φαντάζεστε τώρα από Πορόγια να ξεκινήσει να φτάσει πού?
ή θα πρέπει να πας Κιλκής ή θα πρέπει να έρθεις Ιδρώτες. Μιλάμε για μια απόσταση 40 χιλιόμετρα. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι όλοι οι περιφέρεια είναι γερασμένοι, δεν υπάρχουν νέοι. Με καταλάβατε. Το ταχυδρομείο έδινε ζωή και πνοή. Και συγκοινωνίες επίσης. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Μάλιστα. Τι να πω. Πραγματικά βλέπουμε ότι είμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο θέμα. Ελπίζω να υπάρξει μια λύση στον ορίζοντα και άμεσα. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Για λύση, γιατί η διοίκηση είναι ανέναντοτε. Από τη στιγμή που κάθεται και αποφασίζει μόνη της και δεν βλέπει τα προβλήματα, γιατί κάθε νομός, κάθε πόλη είναι ξεχωριστή. Έχουν τα δικά του ξεχωριστά προβλήματα. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται τώρα να κλείσει παράδειγμα της πρώτης. Από την πρώτη πού να πάει. Δεν έχει να πάει πουθενά ή από τα φορόγια. Δεν έχει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, είτε τραπεζικός ή οτιδήποτε. Οι τράπεζες είναι καθαρά μα καθαρά ιδιωτικές, κοιτάζουν καθαρά μα καθαρά το κέρδος τους και όπου βλέπουν ότι δεν το συμφέρει, το κλείνουν. Το κλείνουν και φεύγουν. Σε εμάς όμως υποτίθεται ότι εκτελούμε κάποιο έργο, κάποιο κοινωνικό έργο. Και ξαφνικά. Προφανώς. Έτσι δεν είναι. Και πέρα από αυτό, στο πολύ πρακτικό, ας πούμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ποιος θα τους πληρώσει. Κύριε Μόκα, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξεχνάμε το θέμα, θα επανέλθουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας. Εξιχνιάστηκε να αλλάξουμε κλίμα, εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών, ληστεία που έγινε το προηγούμενο διάστημα σε κατάστημα στις Σέρες. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ανδρών, 30 και 31 ετών, από την Αλβανία, οι οποίοι συνελήφθησαν με εντάλματα σύλληψης. Εξιχνιάστηκε μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών, ληστεία που έγινε το προηγούμενο διάστημα σε κατάστημα στις Σέρες. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ανδρών, 30 και 31 ετών, από την Αλβανία, οι οποίοι συνελήφθησαν με εντάλματα σύλληψης. Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της 27ης Ιανουαρίου στις Σέρες, ο ένας άντρας, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του και με την απειλή όπλου, ακινητοποίησε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, αφαιρώντας από την κατοχή του ένα τσαντάκι με χρηματικό ποσό 7.000 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα. Στη συνέχεια διέφυγε με όχημα, όπου τον περίμενε ο συνεργός του. Μετά από αστυνομική επιχείρηση, οι δύο λαδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το πρωί στις Σέρες με εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους για ληστεία. Στην κατοχή τους και σε έρευνες που έγιναν στις οικίες τους και στο όχημα που χρησιμοποίησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρούχα που φορούσαν κατά τη διάπραξη της ληστείας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.440 ευρώ που είχαν αφαιρέσει. Επίσης, σε αγροτική περιοχή εντοπίστηκε ένα πιστόλι κρότου και το τσαντάκι του παθόντα με τις τραπεζικές κάρτες και τα έγγραφα. Το όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της ληστείας. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον ανακριτή Σερών. Supermarket Kansas. Εδώ βρίσκουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα σε εκπληκτικές προσφορές κάθε μέρα. Φιλέτο γαλοπούλας καπνιστό το διαλεγμένο, μόνο 6,53 το κιλό. Φέτα με βγάλ, μόνο 5,95 το κιλό. Φακές ψηλές το διαλεγμένο 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά. Πεντάλ τουαλέτας τετράγωνο, μόνο 4,19. Πιγκάλ τουαλέτας τετράγωνο, μόνο 3,20. Και τώρα τον Φεβρουάριο, ανανεώστε το σερβίτσιο σας και χρωματίστε τη διάθεσή σας. Αποκτήστε τα πιάτα της προτίμησής σας εντελώς δωρεάν με τις αγορές σας και την κάρτα Kansas Economy. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των παραγωγών τέφτλων στο νομό Σερών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, κύριο Γιάννη Γιάντσιο, περισσότεροι από 2.000 παραγωγοί λαμβάνουν το τελευταίο διάστημα ειδοποιητήρια ότι χρωστούν. Αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των παραγωγών τέφτλων στο νομό Σερών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, κύριο Γιάννη Γιάντσιο, περισσότεροι από 2.000 παραγωγοί λαμβάνουν το τελευταίο διάστημα ειδοποιητήρια ότι χρωστούν. Στη συνέχεια, έρχεται άλλο σημείωμα ότι δεν χρωστούν, αλλά λίγο μετά μια νέα ειδοποίηση τους πληροφορεί ότι χρωστούν, για να έρθει μια προφορική διαβεβαίωση ότι τελικά δεν υπάρχει χρέος.
είτε ευκλοπαραγωγή μέσω του δικηγόρου τους, ζήτησαν με αιτήσεις που έκανε ο καθένας ξεχωριστά βεβαίωση εξοφλητική. Υπάρχει μια αντιφατική κατάσταση, ειδικά με τους τευκλοπαραγωγείς, των νομοσερών, όχι μόνο, το ίδιο γίνεται και στη Βέρεια, στην Αλεξάνδρεια κλπ. Ζητούν και στέλνουν ειδοποιητήρια, τα οποία τους λένε ότι οφείλουν κάποια ποσά, τα οποία οι ίδιοι δεσμεύτηκαν και λένε δεν τα οφείλετε, τα ξαναπαίρνουν πίσω, τα τους ξαναστέλνουν κτλ. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί αμφισβήτηση και ανησυχία στον κόσμο των τεφλοπαραγωγών. Είναι σε μια, αν θέλετε, διαδικασία που έχουν στεναχωρηθεί, όχι μόνο, διότι κάθε φορά να έρχεται ένα ειδοποιητήριο και τους ζητάνε χρήματα είναι ένα μεγάλο ζήτημα και μετά λένε δεν χρωστάμε. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να τους στείλουμε αιτήσεις και να μας δώσουν εξοφλητική ή αν θέλετε ότι δεν υπάρχει οφειλή από μέρους μας προς αυτούς. Σε περίπτωση που δεν το κάνουν, διότι παραξενευόμαστε, γιατί αναχρονικά, τακτά χρονικά διαστήματα στέλνουν ειδοποιητήρια. Και από την άλλη, όταν συζητάμε μαζί τους, μας λένε ότι δεν τρέχει τίποτα, ξεχάστε το. Εάν είναι να το ξεχάσουμε, να μας δώσουν μία βεβαίωση ότι δεν έχουν καμία απολύτως απέτηση από εμάς. Η ανησυχία των τευκλοπαραγωγών είναι συνεχής και όπως λένε έχουν αποφασίσει να κινηθούν όχι μόνο δικαστικά αλλά και κοινωνικά, σύμφωνα με τον κύριο Γιάντσιο. Σε διαφορετική περίπτωση θα μας βρουν μπροστά τους και μιλάμε τώρα για πάνω από 2.000 αγρότες κτλ. Τους οποίους θα κινηθούμε όχι μόνο δικαστικά και κοινωνικά και οτιδήποτε. Αυτό που γίνεται με το εργοστάσιο, το οποίο ήταν να ανοίξει, να δούμε τα φουγάρα να καίνε, τα οποία δεν καίνε. Τα οποία γίνεται μια σύγχυση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς δεν μπορούμε να το ανοιχτούμε. Μιλάω εκ μέρους των τυφλοπαραγωγών και θα λάβουμε πολλά μέτρα από εδώ και στο εξής. Στην αναλογικότητα των διοδίων στην Ιόνια Οδό και στην περαιτέρω ανάπτυξη του αεροδρομίου Καλαμάτας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμαλής, στη Βουλή. Σχετικά με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ο κ. Καραμαλής επισήμανε ότι ισχύουν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και ότι από πλευράς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν γίνει με ταχύτατο ρυθμό όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες παρά τους περιορισμούς που έθετε η πανδημία. Στην αναλογικότητα των διοδίων στην Ιόνια Οδό και στην περαιτέρω ανάπτυξη του αεροδρομίου Καλαμάτας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στη Βουλή. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Καραμαλής τόνισε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που προέβη στον εξορθολογισμό των διοδίων και στη διόρθωση των όποιων αδικιών υπήρχαν. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμησε επίσης ότι μόλις είχε αναλάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρενέβη και απέτρεψε την αύξηση των διοδίων στην Αττική Οδό. Ανέφερε τέλος ότι με το βόρειο τμήμα του Ε65 θα υπάρχει ένας ανταγωνιστικός, εναλλακτικός δρόμος σε σχέση με τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης. Σχετικά με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ο κ. Καραμαλής επεσήμανε ότι ισχύουν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και ότι από πλευράς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχουν γίνει με ταχύτατο ρυθμό όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες παρά τους περιορισμούς που έθετε η πανδημία. Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Χαρίτση, μια που εκλέγεστε και είστε δραστήριος στην ευρύτερη περιοχή, μιλάμε για επέκταση και αναδιαρρύθμιση του κτηρίου του αεροσταθμού κατά 2.500 τετραγωνικά μέτρα, με δυνατότητα επέκτασης άλλων 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Αναβάθμιση και συντήρηση του υπάρχοντος κτηρίου του αεροσταθμού. Η τεχνική μελέτη του έργου έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 32.000 τετραγωνικά μέτρα. Αναβάθμιση του διαδρόμου και τροχοδρόμου. Εξυγχρονισμός ηλεκτρονικού δικτύου και δικτύου φωτεινής σήμανσης και κατόπιν του πύργου ελέγχου. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται να είναι, σύμφωνα με τις μελέτες της ΗΠΑ, από τα 60 στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο αναβάθμισης. Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ερών, να περάσουμε σε ένα αστυνομικό θέμα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άντρα καθώς και στη έρευνα της
οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί δενδρύλια κάναβης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σπιτιού, όπως εδώ βλέπουμε, με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν στο σπίτι του και κατασχέθηκαν 17 δενδρύλια κάναβης, ποσότητα ακατέργαστης κάναβης βάρους 442 γραμμαρίων, ποσότητα κάναβης με καπνό βάρους 254 γραμμαρίων, 49 γραμμάρια κάναβης σε σκόνη, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας. Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ο άντρας για κατοχή μικροποσότητας κάναβης που είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον παραπάνω ημεδαπό. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να πάμε στις φοιτητικές εστίες, στα φοιτητικά σπίτια. Για οικονομική αιμορραγία, λοιπόν, στην πόλη των Σερών, από τους φοιτητές που ξενικιάζουν τα σπίτια τους, κάνουν λόγο οι μεσίτες. Τα φοιτητικά διαμερίσματα ξενικιάζονται το ένα μετά το άλλο, με σοβαρές συνέπειες στην αγορά και την οικονομία της πόλης. Ξενικιάζονται το ένα μετά το άλλο, το τελευταίο διάστημα, τα σπίτια των φοιτητών στην πόλη των Σερών. Μετά την κατεξαίρεση δυνατότητα μετακίνησης εκτός νομού που έδωσε η κυβέρνηση, οι φοιτητές που έχουν νοικιασμένα σπίτια στον τόπο σπουδών τους να πάνε εντός 72 ώρων να αδειάσουν, ξεκίνησαν οι μετακομίσεις. Για οικονομική αιμορραγία στην πόλη, κάνει λόγο ο γνωστός μεσίτης κύριος Γιάννης Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια οικονομική αιμορραγία στην πόλη των Σερών, διότι οι φοιτητές είναι μια μεγάλη δύναμη οικονομική στην πόλη μας. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο από τα ακίνητα, αλλά από μια σειρά επιχειρήσεις, από εστιατόρια, εμπόριο και ούτω καθεξής. Από τον Οκτώβριο και μετά, όταν ξεκίνησε το δεύτερο lockdown, ενώ υπήρχε μια ουσιαστικά καλή κίνηση το μήνα Σεπτέμβριο από τους πρωτοετής φοιτητές, βλέπουμε λοιπόν ένα μήνα μετά να αρχίσουν να ξενικιάζονται κάποια σπίτια που τα σπίτια αυτά αδειάζουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή από φοιτητές οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να κρατήσουν άλλο ακίνητα χωρίς να γίνονται μαθήματα διαζώσης. Οι γονείς βλέπουν τα οικονομικά τους να εξανεμίζονται καθώς το ενίκιο και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις τρέχουν. Λόγω COVID, ακόμα και οι εργαζόμενοι, ακόμα και άτομα τα οποία είναι μόνα τους, δεν μπαίνουν στη διαδικασία μετακόμισης, γιατί υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή στην μετακόμιση για ευνόητους λόγους. Και ενδεχομένως να περιμένουν όλοι αργότερα, γιατί θα έχουν περισσότερες επιλογές. Αυτό είναι μια λογική, μια σωστή λογική, που αν και οι περιπτώσεις καλές πάντα υπάρχουν, δηλαδή δεν θα πούμε ότι υπάρχουν καλές περιπτώσεις μόνο το μήνα Μάιο ή τον Ιούλιο. Σαφώς υπάρχουν πολλές επιλογές από τον Ιούνιο και μετά, όταν φεύγουν οι φοιτητές που τελειώνουν τα έτη, δηλαδή τετάρτο ετής ή πέμπτο έτος εφόσον έχουν καθυστερήσει λίγο. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν επιλογές πολλές σε σχέση με τα τελευταία χρόνια και αυτή την περίοδο. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλά σπίτια τα εγκαταλείπουν οι φοιτητές, ανεξαρτήτου έτους, γιατί οι γονείς δεν μπορούν να πληρώνουν. Πρόκειται για μια πληγή στα οικονομικά τόσο των ιδιοκτητών όσο και όλης της πόλης. Που σημαίνει ότι αρκετά σπίτια θα είναι ξενίκιαστα, που σημαίνει ότι αυτό για τους ιδιοκτήτες όχι μόνο έχουν έλλειψη ενοικίων, εισοδημάτων κλπ, αλλά επιπλέον έξοδα, διότι τα κοινόξεα τρέχουν, ενδεχομένως τρέχουν κάποιοι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τρέχει ο ένφια και δεν βλέπω την ανταπόκριση του κράτους απέναντι σε αυτή τη μερίδα των συμπολιτών μας. Δηλαδή, χορηγούν ένα ποσοστό επιστροφής του ενοικίου όταν κάποιος είναι σε αναστολή, αλλά δεν βλέπω εξαιτίας των υγειονομικών αυτών μέτρων να υπάρχει μια κάλυψη οικονομική στα ενίκια από το κράτος, δηλαδή σε ανθρώπους ιδιοκτήτες οι οποίοι χάσανε το φοιτητή στα μέσα της χρονιάς για τους υγειονομικούς αυτούς λόγους. Ο κύριος Δήμος ζητά τη στήριξη της πολιτείας για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλήττονται οικονομικά. Πρέπει να υπάρχει μια στήριξη και σε αυτή τη μερίδα των πολιτών, διότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, διότι κάποιοι συμπληρώνουν τη σύνταξή τους, κάποιοι συμπληρώνουν το εισόδημά τους από τα ενίκια αυτά, που σημαίνει ότι όλος ο προϋπολογισμός οικογενειακός πάει περίπατο. Νέες στάσεις αποκτά ο Δήμος Βυσαλτίας για το επιβατικό κοινό. Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2, συνολικού προϋπολογισμού 48 περίπου χιλιάδων ευρώ.
Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 η πράξη του Δήμου Βυσαλητίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης 5 προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας. Πρόκειται για το έργο προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση 13 στάσεων αστικής συγκοινωνίας του επιβατικού κοινού του Δήμου Βυσαλτίας, συνολικού προϋπολογισμού 47.989,24 ευρώ, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Βυσαλτίας. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 5 στάσεις στην Ιγρίτα, 1 στην Τερπνή, 4 στην Ανθή, 1 στο Φλάμπουρο και 2 στα Θερμά, με στόχο τη βελτίωση των συγκεκριμένων υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Meteo.gr, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν ως και τη Δευτέρα 8 Δευτέρου, ενώ παρά την πτώση που θα σημειώσουν από την Τρίτη 9 Δευτέρου, θα παραμείνουν σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Στον προγνωστικό χάρτη που ακολουθεί και αναφέρεται στην Κυριακή 7 Δευτέρου, απεικονίζονται με κόκκινες αποχρώσεις οι θερμές αέριες μάζες και με μπλε αποχρώσεις οι ψυχρές. Σε γενικότερες γραμμές για τις πόλεις των Σερών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την Κυριακή προβλέπεται συννεφιά και βροχές από Δευτέρα, ωστόσο πιο συγκεκριμένα 5 έως 17 βαθμοί, αύριο στις Σέρες με γενικότερα συννεφιά, ενώ την Δευτέρα περιμένουμε ακόμα πυκνότερες νεφώσεις και βροχές, αλλά όχι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 8 έως 17 βαθμούς. 10 έως 18 βαθμοί αύριο στην Θεσσαλονίκη με συννεφιά, ενώ την Δευτέρα προβλέπεται ξανά συννεφιά και βροχές στις απογευματινές ώρες με θερμοκρασίες από 12 έως 19 βαθμούς. 7 έως 15 βαθμοί αύριο στην Καβάλα με αραιή συννεφιά, ενώ την Δευτέρα για την Καβάλα αναμένονται βροχές αλλά και καταιγίδες με θερμόμετρο που κυμαίνεται από 10 έως 17 βαθμούς. Αραιή συννεφιά την Κυριακή και στη Δράμα με θερμοκρασίες από 5 έως 16 βαθμούς και την Δευτέρα 8 έως 16 βαθμοί με βροχές καθ' όλη την διάρκεια της μέρας. 5 έως 15 βαθμοί στην Ξάνθη την Κυριακή, με γενικότερα συννεφιά και τη Δευτέρα καταιγίδες και ασταμάτες βροχοπτώσεις καθ' όλη την διάρκεια της μέρας, με θερμοκρασίες από 10 έως 15 βαθμούς. 10 έως 16 βαθμοί στην Κομωτινή σε μια ιδιαίτερα βροχερή Κυριακή, ενώ οι βροχές θα συνεχιστούν και σε όλη την διάρκεια της Δευτέρας με 10 έως 16 βαθμούς και πάλι και ελαφρώς αυξημένα μποφόρ, ιδιαίτερα το απόγευμα. 11 έως 16 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη με ελαφρώς αυξημένα μποφόρ και βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες, ενώ την Δευτέρα περιμένουμε ισχυρούς ανέμους, παροδικές αλλά συχνές βροχοπτώσεις και θερμοκρασίες από 15 έως 17 βαθμούς. Στην Ορεστιάδα ιδιαίτερα συννεφιασμένη Κυριακή με θερμόμετρο από 7 έως 16 βαθμούς, ενώ 13 έως 18 βαθμοί για την Δευτέρα με αυξημένα μποφόρ και πυκνές νεφώσεις το πρωί που θα εξαφανιστούν εντελώς μονάχα νωρίς το απόγευμα. Αυτό ήταν το σύντομο προγνωστικό δελτίο καιρού από την τηλεόραση Επιλογές. Από εμάς να έχετε μια όμορφη Κυριακή ανεξαρτήτως καιρού.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Από όλους όσοι εργαστήκαμε για την ενημέρωσή σας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.